Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και το θέμα μας σήμερα είναι το μαγνήσιο και τα ωφέλη του για την υγεία μας. Αφού πούμε τα ωφέλη, στο τέλος θα προτείνω και πηγές, δηλαδή τροφές που είναι ιδιαίτερα πλούσιες σε μαγνήσιο και καλό θα ήταν να τις συμπεριλάβετε στη διατροφή σας ή να τις αυξήσετε αν τις καταναλώνετε ήδη. Το μαγνήσιο συμμετέχει σε εκατοντάδες βιοχημικές διεργασίες στον οργανισμό μας. Το μαγνήσιο είναι το τέταρτο πιο άφθονο ανόργανο στοιχείο στον οργανισμό και το 60% του μαγνησίου στο σώμα μας είναι στα κόκαλα. Το μαγνήσιο συμμετέχει σε πολλές οργανικές διεργασίες όπως την παραγωγή ενέργειας, τη σύνθεση πρωτεϊνών, την επιδιόρθωση του γενετικού μας υλικού, τη σωστή λειτουργία των μυών μας και του νευρικού μας συστήματος. Το μαγνήσιο βοηθάει τις αθλητικές μας επιδόσεις. Όταν ασκούμαστε, χρειαζόμαστε 10 με 20% περισσότερο μαγνήσιο, καθώς το μαγνήσιο βοηθάει να εισέλθει η γλυκόζη στους μύες για την παραγωγή έργου. Οι αθλητές συχνά λαμβάνουν μαγνήσιο γιατί βοηθάει τις επιδόσεις, αλλά όλοι το έχουμε ανάγκη. Το μαγνήσιο βοηθάει τη διάθεση. Αν υπάρχει ένα ανόργανο μόριο που βοηθάει τη διάθεση, αυτό είναι το μαγνήσιο. Η χαμηλή πρόσληψη μαγνησίου σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης κατάθλιψης, ενώ υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η χορήγηση μαγνησίου σε ταμπλέτες βοηθά στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης. Το μαγνήσιο βοηθάει στην αντιμετώπιση του ζαχαρώδη διαβήτη. Το μαγνήσιο παίζει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των υδατανθράκων στο σώμα μας και η έλλειψή του αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη. Επίσης, υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι το μαγνήσιο, κυρίως από τις τροφές, βοηθάει στην αντιμετώπιση του ζαχαρώδη διαβήτη. Το μαγνήσιο μειώνει την πίεση. Το μαγνήσιο μέσα στα αγγεία έχει δράση αντίστοιχη με τα αντιπερταστικά φάρμακα της ομάδας των ανταγωνιστών των διάβλων ασβεστίου, όπως τον Ορβάσκ. Η αντιπερταστική του δράση είναι αρκετά αξιόλογη και άμεση και το καλό είναι ότι εμφανίζεται μόνο σε άτομα που έχουν υπέρταση, ενώ σε άτομα που δεν έχουν υπέρταση δεν δημιουργεί υποταστικά επεισόδια. Πράγμα χρήσιμο αν δεν έχεις υπέρταση και θες να λάβεις μαγνήσιο για κάποιο από τα υπόλοιπα ωφέλη του. Το μαγνήσιο έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Η χρόνια φλεγμονή μας γερνάει πριν την ώρα μας και το μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει και σε αυτό. Οι μελέτες έχουν γίνει και με φυσικό μαγνήσιο στροφές αλλά και με συμπληρώματα μαγνησίου και έχει φανεί ότι συγκεκριμένοι δείκτες φλεγμονής μειώνονται σημαντικά. Το μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει σε ημικρανίες. Το μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία των ημικρανιών. Σε μια μελέτη φάνηκε ότι μία μεμονωμένη δόση ενός γραμμαρίου μαγνησίου βοήθησε σε μερικές περιπτώσεις τη διακοπή μιας κρίσης ημικρανίας. Αν κάποιος πάσχει από ημικρανίες, δεν έχει να χάσει τίποτα να δοκιμάσει αν οι ημικρανίες του μειώνονται ή διακόπτονται από τη χορήγηση ενός γραμμαρίου μαγνησίου. Αλλά έχουν γίνει και μελέτες που χορηγείται μαγνήσιο καθημερινά και έχει βρεθεί ότι μπορεί να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης κρίσεων ημικρανίας. Υπολογίζοντας την εξαιρετική του ασφάλεια, δεν είναι κακή ιδέα να το δοκιμάσει κάποιος. Το μαγνήσιο βοηθάει στην αντίσταση στην ινσουλίνη. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον η μισή από εμάς έχουμε αντίσταση στην ινσουλίνη ή υπερινσουλινεμία ή αυξημένη ινσουλίνη, δηλαδή μια κατάσταση που η ινσουλίνη στο αίμα μας είναι αυξημένη ή αυξάνεται απότομα μετά από κάποιο γεύμα. Καθώς η ινσουλίνη είναι ορμόνη που δίνει μήνυμα στον εγκέφαλο να φτιάξει λίπος, αυτή η κατάσταση συνδέεται με δυσκολία στην απώλεια βάρους και συγκέντρωση λίπους στην κοιλιά, που είναι και το χειρότερο για την υγεία μας. Μάλιστα, η αυξημένη ινσουλίνη οδηγεί σε αποβολή μαγνησίου από τα ούρα, χειροτερεύοντας την κατάσταση και οδηγώντας σε φαύλο κύκλο. Ο φαύλος κύκλος μπορεί να σπάσει όταν κάποιος καταναλώνει τροφές με πολύ μαγνήσιο, που είναι το ιδανικό ή τουλάχιστον συμπληρώματα μαγνησίου. Το μαγνήσιο θα βοηθήσει στην αντιστροφή της υπερινσουλινεμίας. Το μαγνήσιο βοηθάει στην αντιμετώπιση του προεμινορυσιακού συνδρόμου. Υπάρχουν ακόμα και μελέτες που δείχνουν ότι το μαγνήσιο βοηθάει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του προεμινορυσιακού συνδρόμου, όπως η κατακράτηση υγρών, οι διαταραχές της διάθεσης, οι κράμπες στην κοιλιά κτλ. Το μαγνήσιο είναι πολύ οικονομικό και ασφαλές. Το μαγνήσιο υπάρχει σε πολλές τροφές που θα τις πούμε σε λίγο, αλλά ακόμα και αν επιλέξετε να δοκιμάσετε να το πάρετε σε συμπλήρωμα, καλό είναι να γνωρίζετε ότι είναι ασφαλές και πολύ οικονομικό. Υπάρχουν πολλές μορφές μαγνησίου. Μερικές είναι πιο καλές από άλλες και θα το παρατηρήσετε από τη διαφορά στο κόστος. Αν και δεν είμαι σίγουρος ότι οι ακριβότερες μορφές αξίζουν τα παραπάνω χρήματα. Η τυπική δοσολογία είναι 300 με 600 mg την ημέρα σε 2 ή 3 δόσεις.
Αν και το μαγνήσιο είναι τόσο σημαντικό και χρήσιμο για την υγεία, σύμφωνα με τις μελέτες, μόλις το 50% των ανθρώπων λαμβάνει αρκετό. Άρα καλό είναι να φροντίσουμε να τρώμε τροφές που περιέχουν πολύ μαγνήσιο για να έχουμε όλα αυτά τα ωφέλη. Είναι εύκολο να θυμόμαστε που υπάρχει το μαγνήσιο σε αυθονία, γιατί είναι το ανόργανο συστατικό της χλωροφύλης και η χλωροφύλη έχει πράσινο χρώμα. Άρα όποια τροφή έχει πράσινο χρώμα είναι σίγουρα πλούσια σε μαγνήσιο. Προφανώς τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά είναι ιδιαίτερα πλούσια σε χλωροφύλλη, άρα και σε μαγνήσιο. Όπως το σπανάκι, τα αυλίτα και γενικά τα χόρτα, το μαρούλι, η γαλλική σαλάτα, η πράσινη λόλα, η ρόκα κτλ. Υπάρχουν όμως και άλλες τροφές που είναι πλούσιες σε μαγνήσιο και μπορείτε επίσης να τις εισάγετε στη διατροφή σας, όπως μόλις 30 γραμμάρια πασατέμπου καλύπτουν σχεδόν τις μισές καθημερινές μας ανάγκες σε μαγνήσιο. Ένα πιάτο φασόλια ή κοινόα καλύπτει το 1 τρίτο των αναγκών μας. 30 γραμμάρια αμύγδαλα καλύπτουν το 1 τέταρτο των αναγκών μας. 30 γραμμάρια σουσάμι, ταχίνι ή σπόροι τσία καλύπτουν το 1 τέταρτο των αναγκών μας. 100 γραμμάρια σκουμπρί καλύπτουν το 1 πέμπτο των αναγκών μας. Μια μεγάλη μπανάνα το 1 δέκατο των αναγκών μας. Και 100 γραμμάρια καστανό ρύζι το 1 δέκατο των αναγκών μας. Αυτές είναι μερικές από τις τροφές που είναι πολύ πλούσιες σε μαγνήσιο και καλό είναι να τις συμπεριλάβετε στην καθημερινή σας διατροφή για να έχετε όλα τα ωφέλη που μπορεί να σας προσφέρει το μαγνήσιο. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να εγγραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.